Δυτική Κρήτη, σπάνια ευρήματα που αποδεικνύουν ότι η Γάβδο κατοικείται από την εποχή του Χαλκού, έφερε στο φω η αρχαιολογική σκαπάνη. Αυτή τη φορά ανακάλυψε μία έπαυλη με δεκάδε ευρήματα να την περιβάλλουν. Από την εποχή του Χαλκού υπήρχε ζωή στην Ακριτική Γάβδο, όπω τουλάχιστον δείχνουν τα ευρήματα. Ένα σημαντικό έβριμα έφερε στην επιφάνεια η εκπαιδευτική ανασκαφή του Πανεπιστημίου Κρήτη, καθώ είδε το φω μία έπαυλη ανάλογη με τα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα τη Μινοϊκή Κρήτη. Το έβριμα χρονικά τοποθετείται στην εποχή του Χαλκού. Η έπαυλη βρίσκεται σε μια καλά επιλεγμένη θέση και βλέπει προ τη θάλασσα. Έχει συμμετρική κάτωψη και υπολογίζεται πω θεμελιώθηκε λίγο πριν τα μέσα τη χιλιετία π.Χ. Έχει υποστεί μια τουλάχιστον καταστροφή από σεισμό, ενώ φέρει και έντονα τα σημάδια τη φωτιά. Διαθέτει αποθηκευτικού χώρου, εργαστηρίων, παρασκευή στροφών για κατανάλωση και βιοτεχνική παραγωγή, καθώ και εργαστήρια αρωμάτων αλλά και άλλων υλικών Δομικά περιγράφεται ως λιθόκτιστο κτίσμα Η σκαπάνη έφερε στο φως πολλά ευρήματα άλλα στη θέση τους και άλλα σπασμένα και διασκορπισμένα σε πολύ μεγάλη απόσταση Στην κεραμική συλλογή συγκαταλέγονται πίθη, αμφορείς, λεκανίδες, χύτρε και μαγερικοί δίσκοι αμφορείς και αγγεία από πυλό Η έπαυλη καλύπτει έκθεση 350 έως 500 τετραγωνικών μέτρων